Ελευθερία και τη δουλέψαμε πολύ φυσικά. Ο Κώστας ο Ντάμπος πώς είναι σήμερα? Ο Κώστας ο Ντάμπος, Κώστα για σένα ρωτάνε, η Γεωργία η Λαγού και ο Βασίλης ο Τσεκούρας. Έχετε την καλημέρα του, καλά είναι, στα καλύτερά του θα έλεγα, πιο καλά από μένα, νομίζω. Δεν σε στένει το Κώστας. Θέλεις είναι... να πεις μια καλημέρα, έλα εδώ. Έλα εδώ να πεις μια καλημέρα. Και βλέπετε τώρα και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες. Δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, είναι και συνάδελφοι έχουμε που είμαστε πολλές φορές μαζί τους έξω, για πάρα πολλές ώρες. Πράγματι. Και περνάνε το δικό τους Γολγόθα, δηλαδή μπορεί εμείς οι δημοσιογράφοι. Και μαζί μας περνάνε το δικό τους Γολγόθα. Εμείς εννοείς τους κάνουμε τις δύσκολες. Πράγματι, αυτές τις ημέρες είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, οπότε και αυτοί καλούνται να κάνουν τη δική τους δουλειά με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά να συμπαραστεί και το ένα στον άλλο. Νομίζω εντάξει, το είναι μπορεί, πολύ λογικό. Μπορεί ο καθένας και από τους τηλεθεατές να έχει μια άλλη εικόνα για την τηλεόραση, μια άλλη εικόνα για τους δημοσιογράφους, μια άλλη εικόνα για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά εντάξει, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά ή υπάρχουν και δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, τώρα έχουμε την ελευθερία, έχουμε και το Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη που κάθονται οι άνθρωποι, έχει 30 βαθμούς έξω. Από τις 6 το πρωί. Δεν λέω ότι έχουν σηκωθεί από τις 4, αλλά είναι ο Χρήστος χαμογελάει. Είναι δουλειά. Έτσι, παιδιά, είναι μια δουλειά. Ο Χρήστος χαμογελάει γιατί τα παιδιά και το κεφάλι. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Απλά... Αυτό δεν είναι τίποτα. Το μεσημεριανό δελτίο είναι το θέμα. Εκεί που οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά απάνθρωπες και για μας και για τους συνάδελφους οπερατέρ. Και έτσι να πω, να προσθέσω κι εγώ ότι προχθές που κάναμε το ρεπορτάζ για τους εργαζόμενους κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο δικός μας ο οπερατέρ μας λέει: καλά, εμάς δεν θα μας κάνετε ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε που κάτω από τον ήλιο, ακριβώς. Έχω πει: το καλύτερο ρεπορτάζ είναι ένας κάμεραμάν να ακολουθεί ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Ο κάμεραμάν να δείχνει τη δουλειά του κάμεραμάν.